Το Βρετανικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται πίσω από τις δολιοφθορές που έγιναν πρόσφατα στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, ισχυρίζεται επίσημα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Μέσω του επίσημου καναλιού του στο Telegram αναφέρει ότι στελέχη του Βασιλικού Ναυτικού συμμετείχαν στο σχεδιασμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση της ανατίναξης της υποδομής το Σεπτέμβριο, ωστόσο δεν παρέχει προς το παρόν κανένα άμεσο αποδεικτικό στοιχείο. Η κατηγορία ακολουθεί τον ισχυρισμό του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι το ΝΑΤΟ διεξήγαγε στρατιωτική άσκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κοντά στην τοποθεσία όπου σημειώθηκαν οι υποθαλάσσιες εκρήξεις. Εν τω μεταξύ, το Sky News επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο της άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ότι οι αγωγοί Nord Stream 1 και 2 θα μπορούσαν να έχουν υποστεί ζημιά από έναν υποβρύχιο εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως. Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός είπε ότι οι αγωγοί μπορεί να παραβιάστηκαν από νάρκες που κατέβηκαν στο βυθό της θάλασσας ή εκρηκτικά που έπεσαν από μία βάρκα ή είχαν τοποθετηθεί από υποθαλάσσιο drone. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, μέχρι και 500 κιλά TNT πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν μεγάλες εκρήξεις και να καταστραφούν οι αγωγοί στη Βαλτική θάλασσα, σύμφωνα με πηγές από γερμανικές αρχές ασφαλείας. Στην εκτίμηση αυτή συμπεριλήφθηκαν και τα σεισμικά σήματα που καταγράφηκαν από διάφορους σταθμούς μέτρησης. Μέχρι σήμερα οι εκτιμήσεις για τις διαρροές αερίου από τους αγωγούς υποστηρίζουν ότι μόνο ένας κρατικός φορέας μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια.